Καλώς την και πεινούσαμε. Πώς τα πήγα, κορίτσια, είστε παλιές. Παλιές. Πολύ ήρεμη, πολύ καλή. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή. Ελπίζω να σας αρέσει έτσι να χορτάσετε, γιατί έχετε κουραστεί κι εσείς. Άντε, να πάρουμε σειρά. Όχι, δα. Καλή όλη. Ευχαριστούμε. Πολύ μαλακό φαίνεται. Είναι καλό, ε. Πολύ γουρεύεστε. Εντάξει, είναι καλό. Μυστικός ήρθα. Όχι, αλλά είναι ωραίο, φίλε, εντάξει. Ωραίο είναι. Τέτοια φαγητά δεν τρώμε τώρα. Συχνά. Είδα. Είναι ωραίο. Νόστιμο. Είναι νόστιμο. Το ψωμάκι δίνει πάρα πολύ γεύση από μόνο του, έτσι κι αλλιώς. Και το λουκάνικο. Το μόνο που θέλω είναι λίγο το κρεμμύδι. Το καραμέλο είναι λίγο παραπάνω. Και τις πιπεριές. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Μάντι. Νομίζω θα πήγε πολύ καλά η Μάντι. Είναι όντως ένα ωραίο hot dog. Για να δούμε λοιπόν. Πρώτη φορά θα φάει τέτοιο πιάτο Έκτορας. Και θέλω να μείνει με το στόμα ανοιχτό για να μπορέσει να μπει και το σάντουιτς μέσα. Λοιπόν, το πιάτο αυτό φεύγει τώρα επί τόπου και πάει στον Έκτορα Μποτρίνη. Hot dog σπετσοφάι. Να και κάτι φάνταστο, κάτι διαφορετικό. Κάναμε και το σπετσοφάι hot dog. Για να δούμε λοιπόν, θα δοκιμάσουμε πρώτα το λουκάνικο. Από μόνο το οποίο φαίνεται εξαιρετικό. Θα ήθελα λίγο περισσότερες πιπεριές μέσα. Η πιπεριά είναι τραγανή όπως πρέπει. Έχει λίγο περισσότερο οξύτητα η σάλτσα βασικά και θέλει και περισσότερη σάλτσα ντομάτα. Βέβαια έχει απορροφηθεί πάρα πολύ από το ψωμί. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του hot dog. Και πάνω απ' όλα τρώγεται ευχάριστα. Προσωπικά θα ήθελα λίγο περισσότερη σάλτσα. Θα πέρναγα το ψωμάκι λίγο παραπάνω να γίνει από μέσα λίγο πιο κριτσανιστό και τα κρεμμύδια λίγο περισσότερο καραμέλωμα. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πιάτο πάρα πολύ νόστιμο, έχει ξεπεράσει τη βάση. Τι άλλο να πω. Hot dog. Ένας υπέροχος τρόπος να απολαμβάνεις τη ζωή.